Στις 19 Νοεμβρίου αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση για το νέο αντικαπνιστικό νόμο, σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, Ευαγγελία Στανταλάκη. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι νομοπαρασκευαστικές συναντήσεις τελεχών των Υπουργείων Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, προκειμένου να καταρτιστεί το κείμενο της ΚΙΑ. Αναφορικά με την έλλειψη προσωπικού στη διενέργεια ελέγχων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, η κυρία Τανταλάκη δήλωσε πως ενδεχομένως να κληθούν να συμμετέχουν στους ελέγχους και διοικητικοί υπάλληλοι. Αυτό όμως είναι κάτι που θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες, πάντα με βάση την κοινή υπουργική απόφαση και τις οδηγίες που θα δοθούν από το αρμόδιο Υπουργείο. Από την πλευρά των επαγγελματιών, ο πρόεδρος του Σωματείου των Καταστημάτων Εστίασης στο νομό Σερών, Σωτήρης Κοτσαμπάς, χαρακτηρίζει το θέμα εξαιρετικά σημαντικό και, όπως δηλώνει στην κάμερα του Σέρες Post, πρέπει άμεσα να δοθούν διευκρινήσεις. Ζήτησα και από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπυρόπουλο, να γίνει μια σύσκεψη με όλους τους φορείς που μπλέκονται για το αντικαπνιστικό. Οπότε να καθίσουμε και να δούμε πώς ερμηνεύεται αυτός ο νόμος. Διότι μας λένε ότι ή δεν πρέπει να έχουμε τέντα από πάνω, ή πρέπει να βγάλουμε το σκέπαστρο, ή να έχουμε δεξιά και αριστερά ανοιχτό το μαγαζί μας. Για μένα είναι ασαφής ο νόμος, γιατί σε άλλους νομούς λένε ότι αν υπάρχουν μέχρι 1-20 τα αλλοπετάσματα που βάζουμε και είναι ανοιχτά, μπορούν να καπνίζουν στον εξωτερικό χώρο, πάντα μιλάμε, όχι για εξωτερικό χώρο που είναι κλεισμένος γύρω-γύρω με άλλον. Εάν υπάρχει στο 1-20 είναι κλεισμένος και μετά από το 1-20 είναι ανοιχτός ο χώρος αυτός και αερίζει το κατάστημα, μπορούν να καπνίζουν. Χρειάζεται μια σύσκεψη, ζήτησα μια σύσκεψη όλων των αρμόδιων φορών για να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη και μετά να βγουν να κάνουν τους ελέγχους, γιατί αυτή τη στιγμή βγαίνουν και κάνουν έλεγχοι, αλλού υπάρχουν κάποιες άλλες παραβάσεις, αλλού σημειώνονται διαφορετικού παραβάσεις, να δούμε τι θα κάνουμε, να πάμε συντονισμένα και να ξέρουμε. Φυσικά και η απόφαση του Σωματείου Εστιατόρου μετά από το Διοικητικό Συμβούλιο που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, είπαμε ότι απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους και θέλουν να το σεβαστούν όλοι οι επαγγελματίες. Είναι μια γραμμή του Σωματείου Εστιατόρων ότι στον εσωτερικό χώρο δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα καταστηματάρχη να δίνει στακτοδοχεία και να επιτρέπει. Είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός και αυτό θέλουμε να το σεβαστούν όλοι οι επαγγελματίες. Να σεβαστούν την απόφασή μας για να μην υπάρχει και ο αθέμητος ανταγωνισμός.